Στο πρώτο μέρος της συνάντησης με τον διαπρεπή ακαδημαϊκό Λουκά Χριστοφόρου, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα νέα ζητήματα ηθικής που δημιουργεί η εξέλιξη της επιστήμης, η έκρηξη της φυσικής κατά τον 20ο αιώνα και οι προβληματισμοί γύρω από τον Όλεθρο, στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, τα νέα ζητήματα που εγείρει η παντοδυναμία της βιολογίας, το μέλλον μιας κοινωνίας που ζει και εξελίσσεται αποκλειστικά κατά από την επίδραση της επιστήμης, η ενεργοβόρα ενέργεια. Είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, μονίμως, εκτός από την προεδρία τη φετινή της, γενικότερα της Ακαδημίας. Και η ενέργεια είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι. Το μείγμα της ενέργειας της Ελλάδας, το ότι ακριβένει η ενέργεια, ακριβένει το ηλεκτρικό, ότι όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, η ενέργεια και οι παροχές της ενέργειας και οι οικονομικές παροχές της ενέργειας, το γράφετε και το ξαναγράφετε και το ξαναγράφετε αυτό μετεπιτάσεως, το φωνάζετε, ότι λιγότερη ενέργεια σημαίνει φτώχεια, σημαίνει κοινωνική υποβάθμιση. Και αυτό γίνεται βασικό σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ενέργεια ή δεν έχουν ενέργεια στις μορφές που είναι πολιτισμένες, ας το πούμε εντός εισαγωγικών. Και η ενέργεια είναι αναγκαία για τον άνθρωπο. Και όπως τονίσατε, το είδα σε μια ερώτησή σας, ότι η ενέργεια, λαοί οι οποίοι στερούνται ενέργειας, είναι καταδικασμένοι σε φτώχεια. Να μου πείτε, δεν μπορούν να έχουν μέσα που να, τουλάχιστον στοιχειώδη ενέργεια, να χρησιμοποιήσουν, να παράξουν. Και εγώ εκεί θα έλεγα, ναι, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά μικρές. Υπάρχουν τα έξυπνα χωριά, που όπως είναι ναι, στην Αφρική, στην Ασία. Που αξιοποιούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανανεώσιμες πηγές και ίσως μίνι διαδίκτυα, μικρά δίκτυα. Ναι, αιωλικές ενέργειες, φωτοβολταϊκά κτλ. Βιοκαύσιμα. Όχι, και βιοκαύσιμα λίγα, αλλά γεωθερμία θα έλεγα, που μπορούν να γίνουν αυτά. Αλλά και αυτά πάλι είναι λίγα. Υπάρχουν όμως μεγάλες προσπάθειες σε αυτό το σημείο, αλλά η ανθρωπότητα, μεγάλο μέρος της, στερείται αυτό. Και ακόμα και στις λεγόμενες πλούσιες χώρες υπάρχουν φτωχοί, οι οποίοι είναι φτωχοί λόγω έλλειψης ενέργειας. Δεν έχουν πρόσβαση στην ενέργεια. Πρόσβαση σε, σε πολιτισμένες μορφές ενέργειας, θα έλεγα. Πάρτε παράδειγμα τον ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός είναι μια μορφή ενέργειας, ένα carrier όπως λένε, να μεταφέρει ενέργεια, ο οποίος όμως μπορεί να τον χρησιμοποιήσεις για να πας σε άλλες μορφές ενέργειας, που σε κάνουν να είναι κατάλληλες οι μορφές ενέργειας που παράγεις από τον ηλεκτρισμό, για να έχεις άλλη τεχνολογία. Αυτό δεν το έχει ο άνθρωπος που δεν έχει ενέργεια. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται μια σοβαρή προσπάθεια να καταλάβουμε την ενέργεια σήμερα και να καταλάβουμε τις ενεργειακές πηγές σήμερα και να είμαστε ειλικρινείς μαζί μας και το τι λέμε στο λαό μας. Είτε έχουμε πηγές ενέργειας σε αυτή τη χώρα όπως έχουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι δικές μας, είτε να πάψουμε να λέμε ότι έχουμε ενέργεια και μας απαγορεύουν οι άλλοι να τις κάνουμε. Είναι σοβαρό θέμα αυτό, διότι είναι καυτό πρόγραμμα. Και να λέμε ότι όταν ρωτήσεις κάποιον που λέει γιατί να χρησιμοποιήσεις λιγνίτη κάρβουνο, που υπάρχει οδηγία από λιγνητοποίησης, από ανθρακοποίησης. Ναι, και εμείς τώρα λέμε, ψάχνουμε να βρούμε, και εμείς ψάχνουμε ως Επιτροπή να βρούμε τρόπους που να μας δίνουν εναλλακτικές λύσεις χρησιμοποίησης του λιγνίτη. Μπορεί να βρούμε, μπορεί να μην βρούμε, αλλά έχει αρκετές. Ίσως μια λύση να είναι η αξιοποίηση των καταλήπων στα ορυχεία του λιγνίτη. Τα καταλήπων στα ορυχεία του παυτού. Και είναι αυτό μια λύση. Είναι αυτό μια λύση, μπορεί, αλλά δεν αντικαθιστά την απανθρακοποίηση. Και εκτός αυτού, αν θέλουμε να πάμε σε ενεργειακές πηγές της ΑΠΕ, που είναι βασικός πάλι ο ήλιος, και ο αέρας είναι ήλιος, αν το πάρεις έτσι, αυτές οι ΑΠΕ χρειάζονται και αυτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και χρειάζονται να καταλάβουμε πολλά πράγματα για αυτές. Ένα πρώτον και καθολικό θέμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η ικανότητα του ανθρώπου, η ικανότητά μας να αποθηκεύσουμε ενέργεια. Διότι πολλές φορές παράγουμε την ενέργεια όταν δεν την έχουμε ανάγκη ή όταν έχουμε στο κύκλωμα ένα φορτίο, στο οποίο όταν βάλουμε και άλλη τέτοια ενέργεια, κυρίως αιωλική, που είναι, μεταβάλλεται πάρα πολύ στη συχνότητά της, είναι στοχαστική, τότε δεν κάνουμε καλά. Αλλά όμως... Είναι στοχαστική, δηλαδή εννοείται μεταβάλλεται με απρόβλεπτο τρόπο, με μη προβλέψιμο τρόπο. Αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να το κάνεις. Μπορούμε όμως, υπάρχουν τρόποι που πρέπει να το υπερβούμε. Την αποθήκευση λέτε. Αποθήκευση, αλλά... Και τη μεταφορά. Και τη μεταφορά εκεί που... Για να μην υπάρχουν απώλειες κατά τη μεταφορά, να μην διανύονται μεγάλες αποστάσεις. Εκεί είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά εκεί που θέλω να πάω είναι μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε για αφαλάτωση. Κάνουμε γλυκό νερό. Το οποίο σε αυτή τη χώρα το κάνουμε και το περτάμε μετά. Δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα να το χρησιμοποιήσουμε καλώς στη γεωργία. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει ενέργεια και είδωρ στην Ελλάδα. Ενέργεια και είδωρ στην Ελλάδα. 80% του νερού του πόσιμου νερού που έχουμε στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για τη γεωργία. Και πείτε μου εσείς γιατί το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ νερό στη γεωργία. Δεν χρειάζεται τόσο. Χρειάζεται να κάνουμε οικονομία. Αυτό θα σας ρώταγα. Η οικονομία, το νοικοκυριό, το να προσέχουμε να μην υπάρχουν απώλειες κατά τη μεταφορά, να προσέχουμε να μην γίνουν σπατάλες. Αυτό είναι παραγωγή ενέργειας με έναν έμεσο τρόπο. Είναι εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία κατ' εμέ είναι ο καλύτερος τρόπος παραγωγής ενέργειας. Εκείνο δεν σου συγχύζει τίποτα, δεν μολύνεις τίποτα, είναι καθαρό από άνθρακα, δεν πληρώνεις το πρόστιμο για το διοξίδιο του άνθρακα που πετάσεις στην ατμόσφαιρα και το καθεξής. Επομένως, είναι η πιο καλή μορφή ενέργειας είναι η εξοικονόμηση της ενέργειας. Πώς σχολιάζετε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντλούν ένα περίπου 10% της ενέργειας που χρειάζεται να καταναλώσουν από βιοκαύσιμα. Καλή ερώτηση αυτό. Εμείς, κύριε καθηγητά, έχουμε στην Ελλάδα βιοκαύσιμα. Καλή ερώτηση. Αυτή την ερώτηση την έκανα σε δύο συναδέλφους πριν μερικά χρόνια, ίσως 5-6 χρόνια, που ήρθαν στο γραφείο μου για να συζητήσουν τα θέματα αυτά στο αεροβιολογικό. Και λέγανε, θέλουμε, λέει, είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27, να έχουν, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 10%. 10%, αλλά δεν ξέρω ποιο χρόνο θα έπρεπε να είναι αυτό. Μέχρι, 10% των ενεργειακών αναγκών να είναι από βιοκαύσιμα. Τον άφησα και είπαν μερικά λόγια, του λέω, τώρα θα σας κάνω και εγώ μια ερώτηση, που αν μου επιτρέπετε. Έχει η Ελλάδα βιοκαύσιμα? Έχει. Λέει όχι. Άρα θα εισαχθούν. Του ρώτησα λοιπόν. Και πού θα τα βρούμε? Να σε αγάγουμε. Και λέει από πού? Θα το βρούμε. Στο άγνωστο. Στο άγνωστο. Επομένως και πήγα εγώ στο ΙΣΑΚ. Το ΙΣΑΚ είναι... Το ενεργειακό άγνωστο, εν προκειμένου. Το ΙΣΑΚ είναι ένας οργανισμός ακαδημιών των ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε και εμείς μέλη, η Ακαδημία Αθηνών. Και τους ρώτησα, είχαμε εδώ στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας. Και τότε απαντήστε μου τώρα, τους λέω που του αρχίσουμε. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό το νόμο και να επιβάλλει σε κάθε χώρα να έχει 10% της ενέργειάς τους από βιοκαύσιμα και μπορεί επίσης αυτό να υποβληθεί σε κάθε χώρα... Να επιβληθεί σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει όχι, λέει. Και πήγανε και αλλάξαν τον νόμο. Και διορθώσανε. Κύριε καθηγητά, υπάρχει τρόπος να διανέμεται η ενέργεια δίκαια, δηλαδή να αποκτήσουν πρόσβαση και οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι αποκλεισμένοι. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να ξεπεράσουμε τέλος πάντων. Είναι καλή ερώτηση και είναι πολύ δύσκολη να την απαντήσει κανείς γιατί ως τώρα, εάν μου επιτρέψετε να πω αυτό που θα πω... Απόλυτα. Οι φτωχές χώρες εκμεταλλεύονται από τις πλούσιες χώρες. Ακριβώς. Δείτε τι γίνεται στην Αφρική. Η Αφρική είναι πλούσια σε ορυκτά καύσιμα. Ουράνιο. Έχει πολύ ουράνιο. Έχει επίσης και πετρέλαιο ακόμα έχει και υδρογονάνθρακες έχει. Επομένως λοιπόν οι χώρες αυτές είναι φτωχές γιατί δεν μπορούν να ξεφύγουν αυτή η πτώχεια τους και νομίζω ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται μια συστηματική προσπάθεια να βοηθηθούν οι χώρες αυτές. Στο σημείο αυτό όμως ορισμένοι οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη, όπως η World Bank και επίσης όπως μερικές ενώσεις ακαδημιών προσπαθούν να βοηθήσουν κάτι στα θέματα αυτά. Και επομένως γίνονται συχνά και μεθοδικά, βήμα με βήμα, πολλές τέτοιες διαδικασίες. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετές αυτές, μάλλον δεν είναι. Θα μπορούσαν να έχουν οι αναπτυγμένες χώρες ένα κίνητρο για να βοηθήσουν, δηλαδή μπορεί να προκύψει ωφέλεια για αυτούς που αυτή τη στιγμή τα έχουν όλα, αποκτώντας και το αδικημένο, η άλλη πλευρά του πλανήτη. Υποτίθεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο οργανισμός ο οποίος κάνει κάτι τέτοιο. Γίνεται κάποια προσπάθεια, αλλά δεν ξέρω ακόμα πού μπορεί να φτάσει σε αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει πιο αποτελεσματικά. Το θέμα αυτό των χωρών αυτών είναι τεράστιο, τεράστια σημασία και τονίζω, είναι τεράστια σημασία και στις ανεπτυγμένες χώρες. Εκείνοι έχουν ουράνιο στην Αφρική, είπαμε, και πετρέλαιο κτλ. Και εμείς έχουμε και ορυκτά και πετρέλαιο και πηγές. Ταυτόχρονα όμως λέμε και τονίζουμε ότι έχουμε ήλιο και αέρα. The sun shines, μου έλεγε ένας φυσικός επιστήμονας, and the wind blows on Greek islands. Ο ήλιος λάμπει, ο αέρας μας δέρνει. Αλλά όπως λέτε έχουμε πρόβλημα αποθήκευσης. Έχουμε πρόβλημα αποθήκευσης. Είναι το πρόβλημα της καταστροφής της φύσης και της επέμβασης. Το πρόβλημα είναι ότι... Υπάρχουν εναλλακτικές σκέψεις. Εγώ θα μπορούσε να είναι μια λύση τα πλωτά αιωλικά πάρκα για τα οποία έχετε μιλήσει. Τα πλωτά αιωλικά πάρκα είναι καλά και πρέπει να το προχωρήσουμε. Επίσης, φωτοβολταϊκά στις στέγες. Είναι πολύ καλή επένδυση. Γιατί είναι πολύ καλή επένδυση? Διότι μας βοηθάει να παράξουμε ηλεκτρισμό και μας βοηθάει επίσης να πουλήσουμε ηλεκτρισμό. Εάν παράγουμε περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιούμε, πληρωνόμαστε γι' αυτό. Επομένως λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά εξοικονομούμε γη που είναι πλούσια για γεωργικούς σκοπούς, την εξοικονομούμε αυτή για γεωργικούς σκοπούς παρά να την καλύπτουμε από φωτοβολταϊκά. Στη Θεσσαλία, παραδείγματος χάρη, που παράγει, είναι ο κάμπος που παράγει τα... Αλλά και στην Αθήνα θα μπορούσαμε να βάλουμε στις ταράτσες. Και στην Αθήνα να μπορούσαμε να βάλουμε και μερικοί βάζουν. Αλλά δεν ξέρω. Έχουμε όμως προβλήματα μεγάλα. Θέλουν καθάρισμα τα φωτοβολταϊκά. Λύσιμο. Γιατί ένας από τους κύριους λόγους είναι το ότι έχουμε πολλή θάλασσα. Και η θάλασσα έχει και αλάτι. Και καλύπτεται η επιφάνεια. Επομένως λοιπόν... Η efficiency, η αποδοτικότητα του μειώνεται. Και δεν ξέρουμε μέχρι πού πάει. Εξαρτάται και από την, την προσπάθεια που κάνουμε να τα συντήρηση. Εκτός αυτού, νομίζω ότι τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά παίρνουν χώρο. Παίρνουν αρκετό χώρο για να τα βάλεις αυτά και να παράξεις αρκετή ενέργεια που να τις χρησιμοποιήσεις για τη βαριά βιομηχανία, παραδείγματος χάρη. Όμως, όπως λέω συνήθως, κάθε σταγόνα ενέργειας, εγώ τι θέλω. Διότι βοηθάει την κοινωνία, βοηθάει τη χώρα. Και νομίζω ότι είναι καθήκον της πολιτείας, και το τονίζω, καθήκον της πολιτείας και όχι δικαιολογίες, να επενδύσει στους υδρογονάνθρακες τους ελληνικούς, το αέριο και τα άλλα. Σας συμβουλεύονται οι αρμόδιοι φορείς. Έχετε μια επιτροπή ενέργειας στην Ακαδημία που γίνονται πολύ σοβαρές έρευνες και συγκεντρώνονται τα μυαλά της χώρας, τα επιστημονικά και βγάζουν κάποια συμπεράσματα. Λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματά σας? Λίγες φορές θα σας έλεγα. Τα βιβλία τα οποία βγάζουμε, που είναι σχεδόν κάπου 600 και, τα διανέμουμε δωρεά σε όλους. Το χρόνο. Κάθε χρόνο βγάζουμε περίπου ένα. Ναι. Και επομένως λοιπόν νομίζω ότι δεν μπορούν να πούν ότι δεν ξέρουν. Διότι σε μερικές περιπτώσεις έρχονται και και ζητάνε. Υπάρχει όμως βέβαια και το θέμα των διεθνών και παγκόσμιων ισορροπιών. Προφανώς γίνονται συνεννοήσεις και έχουμε καταλάβει ότι μόνο ανεξάρτητοι δεν είμαστε. Είμαστε... στο να αποφασίζουμε δυστυχώς. Ναι, και εγώ σας έλεγα ένα παράδειγμα πόσο εξαρτημένοι είμαστε. Όταν δεν έχουμε λιγνίτη, εισάγουμε ηλεκτρισμό από τη Βουλγαρία. Και πώς τον παράγει η Βουλγαρία? Με λιγνίτη. Όχι, με πυρηνικό αντιδραστήρα. Αν είχαμε 2-3 πυρηνικούς αντιδραστήρες, μικρού μεγέθους, δεν θα είχαμε όλους αυτούς τους πονοκεφάλους για τα ενεργειακά, τους οποίους έχουμε σήμερα. Αλλά τότε που βγάλαμε εμείς και βγάλαμε το βιβλίο, είχαμε τους καλύτερους Έλληνες επιστήμονες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πολύ καλό βιβλίο, πήραμε τα χειρότερα σχόλια. Δεν θέλουμε εμείς πυρηνικά. Δεν θέλετε πυρηνικά, δικαίωμά σας. Υπάρχει και, λέτε, και η θετική εφαρμογή των πυρηνικών. Εκεί, αν μου επιτρεπόταν να αναφερθώ στα πυρηνικά, θα έλεγα ότι τα πυρηνικά έχουν ακόμα το μακροχρόνιο πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν πρόβλημα ασφάλειας, πολλές φορές. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν πρόβλημα καταλήπων και η πυρηνική ενέργεια έχει ακόμα πρόβλημα με τα πυρηνικά καύσιμα που μπορεί να είναι διαδοθούν κλπ. Δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα του πού θα τα τοποθετήσουμε τα πυρηνικά και στην περίπτωση του Δημοκρίτου, δεν ξέρω τώρα πώς είναι στο παρελθόν, η Αμερική πάνω σχάρι τα παίρνει πίσω, εξ όσων γνωρίζω. Μπορούν να συνεργαστούν. Αλλά... τα πανεπιστήμια μπορούν να παίξουν ένα βοηθητικό ρόλο. Μπορούν να θέσουν ένα βοηθητικό ρόλο. Αλλά δεν θέλω να μπω στα πυρηνικά, διότι είναι το ανάθεμα των πολλών ανθρώπων. Και εκτός αυτού νομίζω ότι τα πυρηνικά έχουν αποκλειστεί από πολλές χώρες και ότι υπάρχουν χώρες, τις οποίες ξέρω καλά, οι οποίες όταν είπε η ανθρωπότητα όχι πυρηνικά, η Ιταλία τα έχει και τα λέει και δεν φοβάται. Άλλες χώρες τα είχανε και αντί να τα καταστρέψουν, αντί να τα κλείσουν, επεκτείναν τον χρόνο ζωή τους. Και επομένως παίρνουν εδώ και 30-40 χρόνια δωρεάν ηλεκτρισμό. Και είναι καλά, όπως είναι και το κάρβουνο. Το κάρβουνο η Ελλάδα, εμείς, είμαστε πολύ καλοί να αποδεχόμαστε να κάνουμε χατήρια. Είπαμε εμείς μέχρι το 28 δεν θα καίμε κάρβουνο, δεν θα καίμε λιγνίτη. Η Γερμανία. Η Γερμανία δεν θυμάμαι ακριβώς τους αριθμούς. Η Γερμανία, η Τσεχία και η Πολωνία μέχρι το 48. Γιατί? Κάρβουνο δεν καίνε και εκείνοι. Είναι πράγματα αυτά τα οποία δεν πει κανείς τις ανισορροπίες και λυπάμαι που τα λέω, διότι θα θεωρηθώ ως επαναστάτης σε αυτή τη χώρα. Ας θεωρηθώ, δεν με πειράζει. Παράδειγμα, σας παίρνω άλλο παράδειγμα. Έχω ανθρώπους και έχω στην Επιτροπή μου Ενέργειας. Ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για χρόνια με μοντέλα και χρησιμοποιώντας δεδομένα που κατά αυτούς θα μας βοηθήσουν να υπακούσουμε στο δόγμα της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε zero emission technologies. Με λίγα λόγια, τεχνολογίες οι οποίες να εκπέμπουν μηδενικές κάρβουνο. Ναι. Και τους λέει, καλώς να γίνει αυτό. Ποιες τεχνολογίες? Λέει zero emission technologies. Τις έχουμε αυτές? Όχι. Θα τις αγοράσουμε. Πού να τις αγοράσεις? Αν υπάρχουν να τις αγοράσεις. Δεν υπάρχουν ακόμα. Κάση υποτεθεί ότι υπάρχουν και ότι στοιχίζουν 6 φορές πιο πολύ από ό,τι πληρώνουμε τώρα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα έξοδα? Αυτά λέγονται εύκολα. Αλλά να εφαρμοστούν είναι δύσκολο. Σας απασχολεί επίσης πάρα πολύ. Είναι μεγάλο κομμάτι του προβληματισμού σας. Το θέμα των κλιματικών αλλαγών δεν θα μπορούσε να είναι και των κινδύνων για το περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτό γίνονται συνέδρια επανειλημμένως και γίνονται το Τόκιο, μετά του Παρισιού, τώρα στη Γλασκόβη και καλά που γίνονται. Τι προβλέπετε εσείς για το μέλλον του πλανήτη? Μακάρι να μπορούσα να προβλέψω το μέλλον. Αλλά εγώ λέω το εξής. Πρωτού απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση αυτού του είδους. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αυτός ο πλανήτης, αυτή η γη, έχει πολλά χρόνια ζωής και πολλές αλλαγές του κλίματος και πολλές αλλαγές οι οποίες ήταν καταπληκτικές στις επιπτώσεις τους. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω 50, 100, 200 χρόνια ακόμη και να λέμε έτσι μπορούμε να επεκτείνουμε πώς συμπεριφερόταν ο πλανήτης. Ναι, έχουμε τώρα αλλαγές κλίματος, έχουμε θερμοκρασίες πάνες, έχουμε πλημμύρες. Πρέπει να τις διορθώσουμε. Αντί να σκεφτόμαστε για την ιστορία που μπορεί να είναι λάθος, άλλοι λένε ότι δεν είναι λάθος, δεν μπορώ να τους αποκλείσω. Αντί να σκεφτόμαστε έτσι, πρέπει να σκεφτούμε πώς ο άνθρωπος, οι κοινωνίες, οι πολιτείες, τα κράτη να μπουν σε μια τέτοια θέση που όποια και να είναι η επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στη χώρα, να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Να είναι αντιμετωπίσιμα. Να είναι αντιμετωπίσιμα. Και ένας από τους κύριους λόγους είμαστε εμείς, όχι ότι επηρεάζουμε το κλίμα άμεσα, αλλά μάλλον έμεσα. Εμείς μεγαλώνουμε σε πληθυσμό. Μεγαλώνουμε στους ανθρώπους που είναι στις πόλεις. Μεγαλώνουμε στην κατανάλωση. Με τρομακτικές πια ταχύτητες. Μεγαλώνουμε στις πόλεις, μεγαλώνουμε στην κατανάλωση. Δεν μπορεί η ανθρωπότητα να προχωρήσει και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ενεργειακές ανάγκες. Θέλουμε καλύτερο βιωτικό επίπεδο, θέλουμε περισσότερα πράγματα και είμαστε περισσότεροι. Αν ήμουν εγώ το περιβάλλον, και εγώ θα παραπονιόμουν. Υπάρχουν συνθετικές μορφές ενέργειας. Υπάρχουν συνθετικές μορφές ενέργειας. Υπάρχουν καύσιμα τα οποία βασικώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε ενέργεια. Το υδρογόνο είναι ένα από τα καύσιμα αυτά, αλλά δεν είναι το μόνο από αυτό. Το μόνο καύσιμο το οποίο μπορούμε να παράγουμε και να το χρησιμοποιήσουμε όποτε το θέλουμε. Αλλά χρειαζόμαστε ενέργεια για να παράγουμε ενέργεια. Και σε πολλές περιπτώσεις που μπορούμε να παράξουμε τέτοιου είδους, έστω και βιοκαύσιμα ακόμα από βιομάζα, που είναι πολύ δύσκολο να παράξεις μεγάλες ποσότητες, διότι η βιομάζα είναι φτωχό υλικό και να το παράξεις αυτό. Αλλά και εκείνο καλό είναι. Αλλά και εκείνο δεν το μαζεύουμε. Πηγαίνουμε και κλαδεύουμε τις ελιές, πηγαίνουμε και κλαδεύουμε τα αμπέλια και τα αφήνουμε, ό,τι κλαδέψουμε, τα αφήνουμε και πετάει και ξεραίνεται. Επομένως, λοιπόν, χρειαζόμαστε υποδομές και χρειαζόμαστε μια σταθερή πολιτική. Μιλώντας για τους επιστήμονες, επιστρέφω στην αρχή και την επιστημονική δεοντολογία. Επειδή έχει συμβεί να μιλήσω με πολλούς ερευνητές σημαντικούς, αντιλαμβάνομαι ότι η έρευνα είναι ένα πάθος. Και συνήθως είναι και πολύ κοστοβόρα. Και ανάλογα βέβαια με τη συνεννόηση που έχει κάνει κάποιος με τις πηγές χρηματοδότησης διατηρεί σε ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό την ανεξαρτησία του ο ερευνητής. Έχετε προβληματιστεί πάνω σε αυτό, δηλαδή πώς μπορεί να εξασφαλιστεί όχι μόνο η ανεξαρτησία του ερευνητή, αλλά και η πανοπτική αντίληψη του παραγόμενου, του διερευνόμενου αντικειμένου. Αυτό που λέτε είναι πολύ καλό ερώτημα. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας επιστήμον. Πρώτα-πρώτα ήθελα να πω, και πολύ καλά το αναφέρατε, ότι το πεδίο του επιστήμονα δεν είναι εύκολο. Διότι ζει μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο ένας θέλει τα ευρήματα του άλλου και θέλει να πετύχει περισσότερο από το διπλανό του, κατά κάποιον τρόπο. Ας είναι όμως αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται. Όσο πιο παλιά πηγαίνεις, πίσω πας, τόσο καλύτερους ανθρώπους βρίσκεις στις περιοχές αυτές, κατά τη γνώμη μου. Σήμερα ο άνθρωπος εξαρτάται, ο επιστήμονας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους χρηματοδότες. Πες μου που είναι το χρήμα και θα σου πω που πάνε οι επιστήμονες. Και αυτό δεν είναι προς τιμή του επιστήμονα. Αλλά εάν δεν έχεις λεφτά, από πού θα τα αφήσεις να κάνεις την ερευνά που θέλεις να κάνεις. Και έτσι υπάρχουν τρόποι, παραδείγματος χάρη στην Αμερική, ξέρω και εγώ έχω πάρει από την Αμερική, από το NSF, το National Science Foundation. Αυτά τα οποία είναι βασικώς δεν είναι αμερόληπτα, χωρίς έλεγχο. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω τώρα, γιατί δεν το έχω πει πολλές φορές, και η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας της Αμερικής σε όλα αυτά τα χρόνια, και το Department of Energy σε όλα αυτά τα χρόνια, 50-60 χρόνια που κάνω έρευνα, ήταν ένας από τους καλύτερους χρηματοδότες της ερευνάς μου και ποτέ δεν μου είπαν τι να κάνω. Έκανα ό,τι ήθελα. Αντίθετα με ό,τι θα φαντάζονται κάποιοι. Αντίθετα με ό,τι θα φαντάζονται κάποιοι, ναι. Και μάλιστα εγώ μπορώ να πω ότι είπα ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τα πυρηνικά και τέτοια που είναι αυτού του είδους οι βλάβες κλπ. Δεν θέλω να έχω σχέση με αυτό. Και έτσι και έγινε. Ο άνθρωπος, κύριος Χριστοφόρου, η οικογένειά σας έγινε στην Αμερική, έχετε τις κόρες σας στην Αμερική, οι οποίες ακολουθούν τα βήματά σας. Όχι. Οι κόρες μου και δυο τελειώσαν το Georgetown Foreign Service Department, που ήταν ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, το department αυτό κυρίως. Είναι εκεί που σπούδασε ο Κίσιντζερ, ο Μπιλ Κλίντον, όλοι αυτοί οι πολιτικοί. Πήρε και ένα αριστείο εκεί και μετά πήγε στο Χάρβαρντ και έβγαλε τη νομική σχολή. Και από τότε σπουδάζει σε ένα μεγάλο οίκο νομικό στην Νέα Υόρκη. Και η κόρη της ακολουθεί τα βήματά της. Τέλειωσε και εκείνη το Χάρβαρντ και τον Μπράουν. Ο γιος της έγινε γιατρός όπως ο πατέρας του. Πηγαίνει να γίνει γιατρός όπως ο πατέρας του. Η άλλη κόρη σπούδασε και εκείνη στο Georgetown και μετά πήγε στο American University, στην Washington, γιατί ήθελε να πάει να εργαστεί ως presidential scholar στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάτι τέτοιο. Εξωτερικών. Και πήγε πολύ καλά. Ήταν από τις πρώτες που πήγαν στο Βιετνάμ μετά την απελευθέρωση και χτίσανε εκεί πέρα τις σχέσεις. Και τώρα από τότε μετά ήθελε να εργαστεί σε τομείς που μικρές εταιρείες, γιατί τις άρεσαν κυρίως οι εταιρείες που είχαν σχέση με τα αθλητικά. Και έχει μια πολύ καλή ζωή. Και πώς αποφασίζετε να επιστρέψετε? Καλή ερώτηση αυτή. Και να στερηθείτε και τις ερευνητικές ευκαιρίες που οπωσδήποτε υπάρχουν. Το 2001 γίνεστε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Και εμπαστώ στην Ελλάδα δεν φημιζόμαστε για τα ερευνητικά μας κέντρα, δυστυχώς. Αυτό ακριβώς είναι ένας από τους λόγους. Ότι, ακούστε, βασικά η έρευνα στην Αμερική δεν μπορεί να βρει κανείς καλύτερες συνθήκες από ό,τι εκεί. Αυτό τουλάχιστον μπορώ να το πω. Και μου έκανε μεγάλη χαρά να εργάζομαι εκεί που εργάστηκα και τους ευχαριστώ όλους πολύ. Αυτό το οποίο μάλιστα με θέλανε να φύγω και για πρώτη φορά στην ιστορία του ενός άλλου εθνικού εργαστηρίου, το NIST, το National Institute of Standards and Technology, μου αφήσανε να έρθω εδώ, να μετατοπιστώ εδώ και στείλανε και δύο από εκείνους εκεί και εργαστήκαν μαζί μου για 2 χρόνια, γιατί θέλανε να γυρίσω για 2 χρόνια. Και του λέω όχι, δεν θα γυρίσω, αλλά κάναμε δουλειά μαζί αρκετά. Και εκεί λοιπόν η ζωή είναι καλή, αλλά δεν πάβεις να είσαι Έλληνας. Και για να πω κάτι που μου είπε μια σοφή γυναίκα από την Κωνσταντινούπολη στο Μάντσεστερ πριν χρόνια, λέει όλοι εμείς οι Έλληνες είμαστε άρρωστοι όσο βρισκόμαστε μακριά από την Ελλάδα. Άρρωστοι. Ύστερα από λίγο επανέλαβε. Θεραπευόμαστε όμως όλοι μόλις πατήσουμε πόδι στην Ελλάδα. Της λέω ελπίζω να μην είναι έτσι. Και τελικά αυτό για τον Έλληνα νομίζω είναι θέμα ζωής. Θέλει να βοηθήσει τον τόπο του. Και μάλιστα μια χώρα σαν τη δική μας που της αξίζει. Τώρα, το αν το πετυχαίνει ή όχι δεν το ξέρω και γι' αυτό εγώ πάντοτε είχα συζητήσεις αυτού του είδους και εκεί και εδώ και αλλού και εκεί προσωπικά είπα τη γνώμη μου ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να θέλει να φέρει όλους τους Έλληνες ή όποιους Έλληνες θέλει στην Ελλάδα, πίσω στην Ελλάδα. Καλό είναι να πάνε, να εργαστούν, να αξιοποιηθούν. Αλλά καλύτερο είναι να αξιοποιηθούν οι άνθρωποι αυτοί όπου βρίσκονται. Εκεί που βρίσκονται να τους κάνεις να βοηθήσουν τη χώρα σε όποια ανάγκη τη χάνει να έχουν. Και εκεί λοιπόν φέρνω ένα θέμα που στο χρόνο αυτό που κάναμε, βασικώς ήθελα να κάνουμε 3-4 ημερίδες αποκλειστικά σε θέματα αυτού του είδους, αλλά κάναμε 2 τελικά. την ανεξαρτησία της, ενεργειακή απεξάρτηση της Ελλάδος, που είναι ουσιώδες, ουσιωδέστατο. Ναι, γιατί όπως είδαμε εισαγάγουμε μεγάλα ποσοστά και φυσικού αερίου, και το άλλο, αλλά και ανανεώσιμων πηγών. Και το άλλο είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να επεκταθεί. Κάνουμε μια ημερίδα που ο απόδημος ελληνισμός, η ιστορία του, το όνειρό του, οι αντιδράσεις του με την ελληνική κοινωνία και πώς θα γίνουν αυτές στο μέλλον. Και ο απόδημος ελληνισμός πρέπει να θεωρηθεί ως απόδημος ελληνισμός, αλλά ως ελληνισμός. Δεν είναι η Ελλάδα μόνο ελληνική. Είναι και ο απόδημος ελληνισμός που είναι Έλληνες. Και πολλές φορές πιο παθιασμένοι και με τις αξίες και με την ιστορία και με την ίδια την Ελλάδα, την οποία εξιδανικεύεις, ξεχνάς κάποια από τα προβλήματα ζώντας στο εξωτερικό. Ακούστε, οι άνθρωποι έχουν πολλά προβλήματα κυρίως σήμερα. Και εγώ νομίζω ότι τα προβλήματά μας, απεσιόδοξος μπορώ να μιλήσω, ότι εγώ απεσιόδοξα, τα προβλήματα δεν θα μικράνουν, τα προβλήματα θα μεγαλώσουν. Όπως σας είπα, είμαστε πολλοί, θέλουμε πολλά, καταναλώνουμε πολλά. Δεν μπορούν, αυτό το deal δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δεχθούμε ή μπορεί να μας φέρει σε καλό δρόμο. Και νομίζω επομένως ότι οι Έλληνες, απανταχού Έλληνες, θριαμβεύουν τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε πολλά πεδία. Στα οικονομικά, στη μηχανική, στη γενετική, στη φυσική, στη χημεία, σε όλα τα πεδία. Κεφάλαιο φυσικό αέριο. Έχουμε να προσθέσουμε... Στο φυσικό αέριο η Ελλάδα είναι πλούσια. Και είναι πλούσια διότι... Εισαγάγουμε όμως από τη Ρωσία. 6.000 χιλιόμετρα. 6.000 χιλιόμετρα και από τη Ρωσία και από τους δορυφόρους της Ρωσίας. Αυτό. Και στοιχίζει πάρα πολλά. Το καλύτερος τρόπος να χειριστείς το θέμα του αερίου που δεν το έχεις και να το φέρνεις από τη Ρωσία είναι να κάνεις αυτό που έκανε η Γερμανία. Ήμουνα στο Βερολίνο τότε ως Χούμπολτ για 2 χρόνια και είδα ακριβώς τι γινόταν. Δανείστηκε η Γερμανία λεφτά για να χτίσει τον αγωγό του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και μέχρι τώρα ακόμα πληρώνει η Γερμανία τη Ρωσία, εξ όσων θυμάμαι, εξ όσων μπορώ να πω, περίπου τα ίδια λεφτά. Με λίγα λόγια, της βγήκε για πολύ καλό. Εμείς το φέρνουμε πανάκριβο από την Ρωσία ή από κάποιες χώρες της Ρωσίας και ενώ έχουμε στη Μεσόγειο πάρα πολλές πηγές μεγάλου όγκου φυσικού αερίου. Και είναι βέβαια αρκετά δύσκολο να το εξάγεις, αλλά δεν είναι... Να το εξορίξεις. Να το εξορίξεις, αλλά η τεχνολογία δεν είναι δύσκολη. Την κάνουν σε πολλές χώρες του κόσμου. Τα κοιτάσματα αυτά, ένας καλός συνάδελφος που είναι στην Επιτροπή είναι ο Ηλίας Οικονοφάβος. Αυτός έχει κάνει τεράστιες δουλειές σε αυτή την περιοχή. Πήγαμε και μαζί πάνω στα Ιωάννινα και μιλήσαμε και στους ανθρώπους πάνω εκεί για το δικό τους το φυσικό αέριο που είναι κάτω μισό, περισσότερο από το μισό είναι, ανήκει στην Αλβανία. Αυτοί το εκμεταλλεύονται, εμείς δεν θέλουμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον. Εξηγήστε μου. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, να δείτε τα χαρτιά του και άλλα βιβλία που πολλοί κόσμος εδώ εκδίδει, έχει πάρα πολλά αποθέματα φυσικού αερίου. Τα περισσότερα είναι ασβεστολιθικά πετρώματα, αλλά υπάρχουν και μερικά που λέγονται κοιτάσματα ZOR, Z-O-H-R. Ένα από αυτά που είναι στα σύνορα των οικοπαίδων της Κύπρου, αλλά στην περιοχή της Αιγύπτου, το χρησιμοποιεί η Αίγυπτος τώρα εδώ και χρόνια, έχει όλες τις ηλεκτρικές της ανάγκες ικανοποιήσει με το αέριο που παίρνει και το υπόλοιπο το εξάγει στην Ευρώπη. Γιατί το έχει. Το ζώο λοιπόν δεν είναι ασβεστολιθικό πέτρωμα, αλλά είναι ένα ιδιάζον πέτρωμα το οποίο έχει την ικανότητα να έχει χωρητικότητα σε αέριο πολλές φορές μεγαλύτερο του συνηθισμένου. Επομένως είναι τεράστια τα αποθέματα. Τέτοια αποθέματα εμείς έχουμε πολλά κάτω στην ανατολική περιοχή, νοτιοανατολική περιοχή της Κρήτου και πάει μέχρι τη λίμνη του Ροδότου κλπ. Επομένως η χώρα δεν μπορεί, πρέπει να με πείσει κανείς ότι η Ελλάδα είναι φτωχή σε φυσικό αέριο για να του πω έχεις δίκιο. Και δεν με έπεισε κανείς ως τώρα. Ας ελπίσουμε ότι είναι ανοιχτά τα αυτιά και ότι θα αξιοποιηθούν οι πόροι αερίου. Το έχουμε απόλυτη ανάγκη, ειδικά αυτές τις μεταβατικές εποχές για την ενέργεια. Αλλάζω θέμα, κύριε καθηγητά. Έχετε δημοσιεύσει περισσότερες από 450 έρευνες, πολλές από τις οποίες άσκησαν διεθνή επιρροή. Έχετε συγγράψει 45 βιβλία. Έχετε εποπτεύσει δεν ξέρω πόσες διδακτορικές διατριβές. Ποια ξεχωρίζετε εσείς? Η έρευνα η οποία κάνουμε, βασικώς η οποία μας επιτρέπει να γνωρίζουμε βασικά και ποσοτικά πώς μπορεί ένας να μετατρέψει ένα υλικό από αγώγιμο σε μονοτικό. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα, διότι έχουμε τη βασική γνώση, η οποία παράγεται από το πειραματικό μας πρόγραμμα, το ερευνητικό. Και με τι εφαρμογές, κύριε καθηγητά? Αυτές οι εφαρμογές γίνονται σε προχωρημένη τεχνολογία. Η προχωρημένη τεχνολογία... Τεχνολογία αιχμής που λέμε. Τεχνολογία αιχμής. Και μάλιστα σήμερα χρησιμοποιούνται και σε λέιζερς, χρησιμοποιούνται και σε υλικά, παραγωγή υλικά, παραδείγματος χάρη, πώς ένα υλικό μετατρέπεται, όπως είπα, από μονοτικό, κυρίως στα νάνο υλικά και τέτοιες περιπτώσεις. Ένα άλλο το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον, και έχουμε συνέδρια εδώ και 25 χρόνια, είναι το θέμα των διηλεκτρικών. Αυτά που χρησιμοποιούνται και εδώ. Πήγα και εδώ σε διάλεξη στη ΔΕΗ, πήγα και στην Κύπρο, στην αρχή ηλεκτρισμού της Κύπρου. Που κάνουν, τι γίνεται εκεί πέρα? Θέλουμε να μεταφέρουμε όσο πιο πολύ μπορούμε ηλεκτρισμό σε μεγαλύτερη τάση. Γιατί μεγαλύτερη τάση, λιγότερη η απώλεια. Μπράβο. Η thermal waste, όπως λένε. Ναι. Η απώλεια μικραίνει. Μάλιστα στην Αμερική υπολογίσανε τότε, 76 που το αρχίσαμε αυτές τις 75, ότι εκλείτωσε η Αμερική περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο από αυτές τις ερεύνες. Η οικονομία που είπαμε πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη είναι. Διότι προσέφερε την ευκαιρία να μεταφέρεις μέσω των γραμμών ηλεκτρισμού, να μεταφέρεις σε υψηλές ενέργειες τον ηλεκτρισμό, ώστε να έχεις μικρότερες απώλειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά η φυσική με ΙΤΑ και η φυσική με όμικρον γιώτα. Είστε στη ζωή μας καθημερινά με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε και ούτε είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε. Μιλήσατε, κύριε καθηγητά, για την Κύπρο, την αρχή του ηλεκτρισμού. Στην Κύπρο βέβαια είστε ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας. Ναι. Γιατί θέλετε να δημιουργηθεί έτσι? Ποιο είναι το όνειρό σας? Το όνειρό μου για την Ακαδημία της Κύπρου ήταν να αποκτήσει η Κύπρος μια Ακαδημία η οποία να είμαστε όλοι υπερήφανοι και να προβάλλει τον πολιτισμό της και η ίδια να βοηθάει την αριστεία. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει. Μιλώντας για την Ακαδημία Αθηνών, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το έργο της Ακαδημίας που σε μεγάλο βαθμό δεν είναι πολύ γνωστό? Ίσως το επιστημονικό της έργο, και ότι υπάρχουν πολλά κέντρα ερευνών, γραφεία ερευνών, ιδρύματα κλπ. Νομίζω ότι θα πρέπει να είστε υπομονητικοί, να δείτε πώς θα καταλήξει ο τόμος τον οποίο ετοιμάζουμε για την πανηγυρική συνεδρία τον επόμενο μήνα, μεθεπόμενο μήνα μάλλον, στην πανηγυρική, που εκεί ζητήσαμε από όλα αυτά τα κέντρα, όλα που κάνουν έρευνα, να μας περιγράψουν εξειδικευμένες έρευνες σε διάφορους τομείς. Τα τελευταία 20 χρόνια, ποιος ήταν ο αρχικός του σκοπός, τι έκανα σε 20 χρόνια, τα ευρήματα που βρίσκονται τώρα και πού θα πάνε. Κύριε καθηγητά, όταν ήσασταν μικρός, κοιτάγατε τη θάλασσα στην Κύπρο και αναρωτιόσασταν τι υπάρχει πίσω από τον ορίζοντα. Έχετε πάρει μια απάντηση γι' αυτό? Όχι, πάντοτε θα ταξιδεύω. Πάντοτε θα αναρωτιέστε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ταξιδέψαμε μαζί σας στη φυσική σήμερα. Χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι τιμή μου. Θερμά, δική μου. Ναι. Και σας, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Καλό σας βράδυ. στο